κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Παρασκευή 1η Ιουλίου σήμερα και πάμε να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις από την κοινοβουλευτική επικαιρότητα. Η ομιλία του γραμματέα του Μέρα 25, στη διάρκεια της οποίας ο κύριος Βαρουφάκης τόνισε ότι η συζήτηση για κυβερνητικές συνεργασίες έχει νόημα μόνο σε περίπτωση προγραμματικών συγκλήσεων πριν από τις εκλογές, προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων με επίκεντρο το δημοψήφισμα του 2015 και το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Ο επικεφαλής του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με επίκεντρο τα πρόσφατα νομοσχέδια για το ελληνικό και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, κάνοντας λόγο για εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας σε ολιγάρχες. Ωστόσο, οι αναφορές του κυρίου Βαρουφάκη στην επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015 πυροδότησαν πολιτική αντιπαράθεση με προεκτάσεις το σήμερα. Καθώς πλησιάζει η επέτειος του δημοψηφίσματος, εσείς οι παλαιομνημονιακοί συνέτεροι, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, που περάσατε το πρώτο και εσείς του Πασόκ, το πρώτο και το δεύτερο μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, βγάζετε από το μαύρο κουτί της πιο μαύρης προπαγάνδας ό,τι πιο μαύρο και άραχνο ψέμα για το 2015 υπάρχει για το δημοψήφισμα, το οποίο σας έτσουξε. Σας έτσουξε, έτσι. Εκείνο το 62% ακόμα σας τσούζει. Και βέβαια σας έτσουξε. Ήταν ένα γενναίο χαστούκι στην πανευρωπαϊκή μηντιακή τρομοκρατία. Ήταν μια ηχηρή καταδίκη της μαύρης προπαγάνδας. Αυτό ήταν εκείνο το δημοψήφισμα. Ναι, πράγματι, ακυρώθηκε εκείνο το βράδυ. Αλλά πρόλαβε να προκαλέσει μια μεγάλη ρογμή στο πολιτικό κατασκεύασμα της μεταδημοκρατικής, μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο λαός ψήφισε ταξικά και ακομμάτιστα. Δεξιοί, χωρίς τραπεζικές καταθέσεις, ψήφισαν όχι. Αριστεροί, με μεγάλες καταθέσεις, έριξαν στην κάλπη ένα ένοχο ναι. Γι' αυτό το δημοψήφισμα του 2015 εξακολουθεί να σας τρομάζει όλο το μνημονιακό τόξο. Εκ μέρους της κυβέρνησης απάντησε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Ακολούθησε έντονος διάλογος, στον οποίο έλαβαν μέρος και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των υπόλοιπων κομμάτων πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Σε ένα πράγμα σας δίνω δίκιο. Δεν πρόκειται ποτέ να σας απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτά που είπατε, περίμενα ότι σας ζητούσε το λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετηθεί. Δεν πρόκειται να σας απαντήσει ποτέ. Και ξέρετε γιατί δεν πρόκειται να σας απαντήσει? Γιατί είναι το παρελθόν του που θέλει να κρύβει. Εσείς είστε το παρελθόν που ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κρύβει. Φαντάζομαι ο κύριος Κουλέτης, μόλις πάρει το λόγο, θα μας πει: αυτό που είπε ο κύριος Τσακαλώτος ισχύει? Είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ επιλογή στο τέλος της τετραετίας που θα γίνουν εκλογές η τυχόν συγκυβέρνηση να είναι με τον κύριο Βαρουφάκη? Την αποδεχόμαστε αυτή την πρόκληση. Διότι η περίοδος 15-19 ήταν η αρχή του τέλους των μνημονίων. Ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία έκλεισε το φαύλο κύκλο των μνημονίων. Και ιδιαίτερα εκείνο το πρώτο εξάμηνο της σκληρής διαπραγμάτευσης, όταν εσείς παίζετε το ρόλο της πέμπτης φάλαγγας, όταν τα στελέχη σας τα κυβερνητικά λέγαν βάστα Σόιμπλε, όταν λέγατε ότι τα μνημόνια είναι ευλογία και θα έπρεπε, αν δεν υπήρχαν, να τα είχαμε ανακαλύψει εμείς, αυτά λέγατε. Όταν η κυρία Μπακογιάννη τότε ήταν, αν θυμάμαι καλά, η αργία της καθαρής Δευτέρας και έλεγε το Σάββατο, την Τρίτη μπορεί να μην ξανανοίξουν οι τράπεζες. Τα θυμόσαστε αυτά? Όταν κάνατε τα πάντα και λέγατε τότε βγάλτε τα λεφτά σας έξω. Σπεκουλάρατε πάνω στην κατάρρευση της χώρας. Φέρνει στο προσκηνείο καταδικασμένες, απολύτως καταδικασμένες εποχές στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Φέρνει ξανά στο προσκήνιο την περίοδο του πρώτου εξάμηνου της διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με υπουργό τότε, τον κύριο Βαρουφάκη. Ξαναθυμόμαστε όλοι και κυρίως οι Έλληνες πολίτες πως με το καταστροφικό πρώτο εξάμηνο εκείνης της διακυβέρνησης φτάσαμε ένα βήμα από το χείλο του γκρεμού. Φτάσαμε ένα βήμα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ελληνικός λαός όλο αυτό το πλήρωσε με ένα τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο.
Εγώ, ο κύριος Βαρουφάκης και όλη η κοινοβουλευτική μας ομάδα δεν ψηφίσαμε το μνημόνιο το αχρίαστο που είπατε. Εσείς, κυρία Γιαννακοπούλου, μήπως το ψηφίσατε? Χρεώσατε τη χώρα 100 δισεκατομμύρια με τις δικές σας επιλογές και βεβαίως φέρατε το υπερταμείο στη χώρα μας και αναγκαστήκαμε και εκχωρήσατε με δική σας ευθύνη τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας για τα επόμενα 100 χρόνια. Νομίζετε ότι τα ξεχνάμε? Νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός τα ξεχνάει όλα αυτά? Ακριβώς επειδή δεν το ξεχνάει, είστε εσείς οι μεγαλύτεροι χορηγοί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μπαίνει ένα ερώτημα. Οφελεί αυτή η συζήτηση? Οφελεί αυτή η συζήτηση, κοινοβουλευτική εκπρόσωπε του Μέρα 25? Ο κύριος Βαρουφάκης άνοιξε τη συζήτηση. Ο κύριος Βαρουφάκης λίγο πριν, επί 30 λεπτά, άνοιξε τη συζήτηση για την περιπέτεια της χώρας του εξαμήνου που ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα. Προσωπικά πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι ενίοτε αυτές οι συζητήσεις ωφελούν. Ωφελούν γιατί πρέπει στο μυαλό μας να φέρνουμε το παράδειγμα που δεν πρέπει να ακολουθούμε ποτέ. Γιατί πρέπει στην αίθουσα αυτή να θυμίζουμε σε τι έσχατο σημείο έφτασε ή θα μπορεί να φτάσει η χώρα αν ακολουθήσει ανεύθυνες πολιτικές ή κραυγές και συνθήματα. Εμείς έχουμε ζητήσει από την αρχή δύο εξεταστικές επιτροπές. Η μία εξεταστική επιτροπή είναι για το θέμα της Μακεδονίας, για την παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας. Η δεύτερη εξεταστική επιτροπή που ζητήσαμε ήταν για την περίοδο 2010-2015. Για την περίοδο δηλαδή που καταστικάστηκε η χώρα μας, έγινε προτεκτοράτο κυριολεκτικά της Ευρώπης και ειδικότερα των Γερμανών, και ζητήσαμε μια εξεταστική επιτροπή. Το εμπορικό σήμα Turk Aegean που χρησιμοποιεί η Άγκυρα στις τουριστικές καμπάνιες της και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας ενέκρινε το σήμα αυτό, έδωσε το έναυσμα στα κόμματα της αντιπολίτευσης να κατηγορήσουν την κυβέρνηση για σοβαρή αστοχία που ζημιώνει και εκθέτει τη χώρα. Το θέμα που προέκυψε με το εμπορικό σήμα Τουρκικό Αιγαίο, το οποίο χρησιμοποιούν οι Τούρκοι σε τουριστικές καμπάνιες τους, βρέθηκε στα περιεχόμενα της συνεδρίας της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με το σύνολο των κομμάτων να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν έκανε τίποτα να το εμποδίσει και τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορύδη να ξεκαθαρίζει ότι η τουρκική προπαγάνδα δεν θέτει θέματα εθνικής κυριαρχίας. Αυτός ο διάλογος, τουλάχιστον στην Ελλάδα, στην ορθή του βάση. Δεν θέλω να ακούω ότι υπάρχουν ζητήματα κυριαρχίας που φύγονται από ένα εμπορικό σήμα. Είναι μια τεράστια αυτή αποτυχία για τη χώρα μας και η αδράνεια και η λιγορία σας προφανώς ζημιώνει τα εθνικά μας συμφέροντα και βλάφτει τη χώρα μας. Αυτό ήταν μία ακόμη αστοχία σας, μία ακόμη αμέλειά σας σοβαρότατη που εκθέτει τη χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τούρκεψε το Αιγαίο με ευθύνη καθαρά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Υπουργέ. Να μην αναπαράγουμε ανοησίες οι οποίες ακούγονται από την άλλη πλευρά. Μπαίνουμε σε μια φάση συνύπαρξης με τον κορονοϊό και προσαρμόζουμε ανάλογα τη στρατηγική μας, είπε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την παράταση των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας. Στο δυναμικό χαρακτήρα της πανδημίας, που παρουσιάζει εξάρσεις και μεταλλάξεις, απέδωσε ο Υπουργός Υγείας την αύξηση των κρουσμάτων, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει πίεση στο σύστημα υγείας. Παρακολουθούμε την πανδημία, δεν την παρακολουθούμε μυρολατρικά, όπως κάποιοι θέλουν να το παρουσιάζουν. Αντιθέτως, η κάθε κίνηση που κάνουμε είναι κίνηση που βγαίνει με βάση και τις συμβουλές των ειδικών. Γιατί ρωτήθηκα για αυτό το πράγμα, βεβαίως. Και η άρση της μάσκας όπου έγινε, έγινε με εισήγηση της Επιτροπής. Δεν ακολούθησε η κυβέρνηση καμία αυτόνομη πορεία σε κανένα από τα μέτρα τα οποία είπανε. Άρα ακούμε και τους ειδικούς και είμαστε εδώ πέρα προκειμένου να κάνουμε τις παρεμβάσεις οποίες χρειάζονται για να παρέχουμε πάντοτε στους συμπολίτες μας το δημόσιο αγαθό της υγείας. Σκοπός του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι να παρατείνεται η ισχύ των ρυθμίσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2022. Η παράταση κρίνεται αναγκαία καθώς οι μεταλλάξεις που προκύπτουν δεν επιτρέπουν σε καμιά περίπτωση εφησυχασμό. Παράταση μιας αποτυχημένης επιλογής χαρακτήριζε τις προβλέψεις του νομοσχεδίου ο εισηγητής της μειοψηφίας. Αυτό που κάνετε είναι σφυρίζετε πρόωρα τη λήξη της πανδημίας και προσπαθείτε να κλείσετε όπως τις εκκρεμότητες με το ΕΣΥ
για να δώσετε το σήμα της πλήρους απαξίωσης των δημόσιων δομών και της δημιουργίας ζωτικού χώρου για τον ιδιωτικό τομέα. Στη χαλάρωση της χρήσης μάσκας και στη μικρή αποτελεσματικότητα των παρατάσεων εστιάστηκε η κριτική των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είναι ένα νομοσχέδιο με ρυθμίσεις που δεν αντιμετωπίζουν καμία παθογένεια και δεν δίνουν ριζικές λύσεις στα προβλήματα του συστήματος υγείας που ανέδειξε η πανδημία. Αντιθέτως, πρόκειται για προσωρινές και πρόχειρες λύσεις, όπως μετακινήσεις προσωπικού και παρατάσεις συμβάσεων ΙΔΟΧ, που καλύπτουν εδώ και χρόνια πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Πρόκειται, το είπαμε και στην Επιτροπή, για αδιέξοδο μέτρο, αφού ούτε στις προθέσεις δεν είναι η πρόσληψη αυτών και άλλων ειδικοτήτων. Και το πρόβλημα των ελλείψεων θα επανέλθει ακόμα πιο οξύ μετά τον χρόνο της παράτασης της εργασίας αυτών των υγειονομικών. Μετά από 2,5 χρόνια πανδημίας δεν μπορείτε να επικαλυστείτε έκτακτες συνθήκες και να νομοθετείτε με συνεχείς ανανεώσεις διατάξεων, πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, συμβάσεων και διατάξεων που βολεύουν και παρακάμπτουν την νομιμότητα, κρατώντας ομοίρους τους συμβασιούχους, πολλοί εκ των οποίων καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και εξυπηρετώντας με αδιαφανείς συνθήκες τους εκλεκτούς σας. Το νομοσχέδιο περιέχει διατάξεις που παρατείνουν τα αποτυχημένα μέτρα και τα τραγικά αποτελέσματα που έχετε φέρει. 50 άρθρα με παρατάσεις ίδιων μεσοβέζικων πολιτικών που διέπονται από ένα και μόνο χαρακτηριστικό. Τον προσωρινό χαρακτήρα τους. Τη δεύτερη φάση της επιδότησης καυσίμων προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο. Η επιδότηση καυσίμου ανέρχεται σε 44 λεπτά το λίτρο σε υπηρετική περιοχή ή 80 ευρώ για 180 λίτρα καυσίμου το τρίμηνο και 56 λεπτά το λίτρο σε νησιωτική περιοχή ή 100 ευρώ για 180 λίτρα καυσίμου το τρίμηνο. Τα 180 λίτρα καυσίμου το τρίμηνο αντιστοιχούν περίπου σε 600 χιλιόμετρα το μήνα ή σε 20 χιλιόμετρα την ημέρα με σκοπό την κάλυψη των απαραίτητων μετακινήσεων. Έρχεστε εκ των υστέρων στις ήδη αυξημένες τιμές να κάνετε αυτή την επιδηματική πολιτική. Μόνο που όταν το αφήνεις αυτή την παρέμβαση, την αφήνεις στο τέλος, οι ακριβές τιμές των καυσίμων έχουν εισχωρήσει σε όλο το κύκλωμα της παραγωγής, της εμπορίας, στο μεταφορικό κόστος, στο κόστος παραγωγής των αγροτών. Και η εμπειρία λέει ότι όταν έχουμε τέτοια έκρηξη τιμών, τότε ανθεί και η κερδοσκοπία. Τα μέτρα όμως τα οποία ανακοινώνεται θα εξανεμίζονται εκ του αποτελέσματος. Το Fuel Pass 2 το οποίο ανακοινώνεται σήμερα θα εξανεμιστεί όσο η τιμή της βενζίνης θα αγγίζει τα 3 ευρώ. Η ελληνική οικονομία δείχνει ότι αντέχει στις πιέσεις που δέχεται από τις διεθνείς εξελίξεις. Τα έσοδα από τον τουρισμό αναμένεται να ξεπεράσουν κάθε προσδοκία, την ώρα βέβαια που το κόστος ενέργειας έχει αυξηθεί δραματικά για όλες τις χώρες μέλη της Ευρώπης. Αυτά τα στοιχεία εμπεριέχονται στην έκθεση για την νομισματική πολιτική 2021-2022 της Τραπέζης της Ελλάδος που παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής. Ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, παραλαμβάνει από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, την έκθεση για την νομισματική πολιτική 2021-2022. Η χώρα μας πιέζεται από την αύξηση του κόστους ενέργειας ως αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, με τη ζημιά να υπολογίζεται στα 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Η επίτευξη των πλεονασμάτων και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων είναι βασικά κλειδιά τα οποία θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε μέσα στη σημερινή κρίση, την οποία κρίση προφανώς έχει επιτείνει αφάνταστα η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με όλες τις επιπτώσεις που έχει αυτό προκαλέσει στη παγκόσμια οικονομία, άρα και στην Ελλάδα, στην ύφεση και στον πληθωρισμό. Όλα αυτά όμως είναι σημαντικές ιστορικές προκλήσεις που έχουν απαντήσεις. Η ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής σημαίνει ότι σε λίγο καιρό η εποχή του φθηνού χρήματος τελειώνει. Θα έχουμε αύξηση επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τον Ιούλιο. Θα συνεχιστεί αυτό μέχρι να ομαλοποιηθεί ο πληθωρισμός.
Αυτό σημαίνει ότι το κόστος του χρήματος θα ανέβει. Βεβαίως υπάρχει και μια αντίρροπη δύναμη εδώ θετική που θα είναι εάν αποκτήσουμε σύντομα επενδυτική βαθμίδα. Για την έκθεση δούλεψαν πάνω από 200 άτομα προκειμένου να αποτυπωθούν όλοι οι δείκτες της ελληνικής οικονομίας και το μέλλον της. Η ελληνική οικονομία μέσα σε όλων αυτών των οριμαγδό έχει ξεφύγει πια και επισήμως από την ενισχυμένη εποπτεία. Τον άλλο μήνα και πανηγυρικά θα τελειώσει αυτό, αλλά και έχουμε πλησιάσει κατά πολύ την περίφημη επενδυτική βαθμίδα, το οποίο θα μας ανοίξει το δρόμο για πολύ φθηνότερο δανεικό χρήμα που το χρειάζεται η οικονομία μας. Οι πολύ θετικές εξελίξεις στις ταξιδιωτικές πράξεις, στον τουρισμό. Εδώ οι υποθέσεις που κάνουμε είναι ότι περίπου θα πιάναμε το 80-85% των εισπράξεων του 2019. Φαίνεται ότι όχι απλώς θα πιάσουμε όλες τις εισπράξεις, αλλά θα τις περάσουμε κιόλας. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως οι προβλέψεις που κάνουμε εδώ για φέτος, για το ΑΕΠ, που είναι 3,2% αύξηση, να είναι και συντηρητικές και να το ξεπεράσουμε. Ας μείνουμε όμως εκεί. Η έκθεση θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, όπου θα κληθεί και ο Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας για να συζητηθεί εκτενώς το περιεχόμενό της. Ανάμεσα στα στοιχεία που έχουν αποτυπωθεί είναι ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει εξυγιανθεί σε σημαντικό βαθμό. Οι αποταμιεύσεις του ιδιωτικού τομέα είναι περίπου 16% του ΑΕΠ, όταν πριν από την πανδημία ήταν μόνο 5%. Αυτό λοιπόν είναι ένα μαξιλάρι για δαπάνη, καταναλωτική και επενδυτική τα επόμενα χρόνια. Δεύτερον, θα εισρεύσουν στην Ελλάδα σημαντικά κονδύλια τα επόμενα 7 χρόνια και από το νέο εργαλείο, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και από το γνωστό ΕΣΠΑ, πάνω από 70 δισεκατομμύρια. Τρίτον, το δημόσιο χρέος με τις συμφωνίες των προηγουμένων ετών έχει ρυθμιστεί. Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, διάβασε η αντιπολίτευση πίσω από τις διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για αλλαγές στην εκλογική διαδικασία και ρυθμίσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση των εκλογικών δαπανών κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορύδης, αποσύνδεσε το νομοσχέδιο με το χρόνο των εκλογών και έκανε λόγο για φόβους και ανησυχίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νερό στο μήλο των πρόωρων εκλογών και του χρόνου διεξαγωγής τους έδειξαν ορισμένες από τις διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα της εκλογικής διαδικασίας και της χρηματοδότησης των κομμάτων, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται για πρόωρες κάλπες και το Μάκη Βορύδη να κάνει λόγο για ανησυχία και φόβο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν μπαίνω στη συζήτηση των πρόωρων εκλογών. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η θέση του Πρωθυπουργού ως προς το ζήτημα αυτό. Ο Πρωθυπουργός, που είναι και ο μόνος, ξεκάθαρη. Και είναι και ο μόνος ο οποίος έχει, αν θέλετε, την δυνατότητα να προκηρύξει προώρες εκλογές. Όλοι οι υπόλοιποι μπορεί να κάνετε σκέψεις ή μπορεί να εκφράζετε επιθυμίες. Ο κύριος Μητσοτάκης και τα κυβερνητικά στελέχη βλέπουν ότι έρχονται πολύ δύσκολες μέρες. Το μέλλον του λαού μας είναι δυσίωνο και σύρεται στη διαδικασία των προώρων εκλογών. Δεν έχω καταλάβει και από τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τις θέλει αυτές τις εκλογές. Ναι. Δεν τις θέλει αυτές τις εκλογές. Φοβάται αυτές τις εκλογές. Ανησυχεί για αυτές τις εκλογές. Έχουμε εκλογές, μας λέτε σήμερα λοιπόν με το νομοσχέδιο που καταθέτετε και μας δίνετε το σήμα και σε εμάς, έτσι ώστε να μην ευνηδιαστούμε. Για ιδιοτέλεια του Πρωθυπουργού πρόκειται όταν θέλει να κάνει πρόωρες εκλογές για να μην τον προλάβει ο χειμώνας. Αλλά και τα οικονομικά των κομμάτων, τα χρέη τους και ο δανεισμός τους αποτέλεσαν για μία ακόμη φορά τον καμβά πολιτικής αντιπαράθεσης. Όχι να χρωστάτε 400 εκατομμύρια, να μην χρωστάμε ούτε ευρώ και να λέτε εδώ πέρα ψιθύρους. Χρωστάτε 400 εκατομμύρια ευρώ. Το καταλαβαίνετε, κύριε Βορύδη. Εσείς είστε το μόνο κόμμα στο οποίο έχουν χαριστεί χρήματα στις τράπεζες. Το μόνο κόμμα. Όχι. Και ο λαϊκισμός. Και ο λαϊκισμός κύριε Μιλωνάκη, και παρακαλώ. Η τοξικότητα στην αντιπολίτευση. Σας απαντάει, κύριε Μιλωνάκη. Πρέπει παρακαλώ. Να έχουν όριο. Ωστόσο, η διάταξη του νομοσχεδίου με την οποία θα μπαίνουν πλέον περιορισμοί στις παρατάξεις της μειοψηφίας να θέτουν θέματα στην ημερήσια διάταξη των Δημοτικών Συμβουλίων, προκάλεσε την έντονη αντίδραση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θυμώνεται ακόμα περισσότερο τις μειοψηφίες και τους απαγορεύεται να θέτουν προημερησίας διατάξεως θέματα. Σήμερα είναι μια γκρίζα μέρα για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς οι βουλευτές καλούμαστε να εξετάσουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο στο σύνολό του, κατά τη δικιά μου αντίληψη, κατά την αντίληψη της παράταξής μας, επισκιάζεται από το άρθρο 44
από την αυταρχική απόπειρα φίμωσης των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στα δημοτικά συμβούλια. Η κυβέρνηση επιχειρεί να επιβάλλει άκρα του τάφου σιωπή στα δημοτικά συμβούλια. Δεν έχει καμία, μα καμία απολύτως δικαιολογία. Φημώνεται ουσιαστικά την αντιπολίτευση. Τότε τι είναι? Μόνο ο Δήμαρχος ή ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να φέρει εκτός δημοσίας διάταξης μια ερώτηση να τον κάνει ή ένα θέμα να βάλει μέσα. Πάντως, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι δεν θέλει να φημώσει την αντιπολίτευση στα δημοτικά συμβούλια, αλλά να περιορίσει το πρόβλημα να τίθενται θέματα τελείως ξένα προς τις αρμοδιότητές τους, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και η λήψη αποφάσεων. Η πρόθεσή μου δεν είναι να φημώσω τον οποιονδήποτε. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν είναι και πρόθεσή μου να αφήσω μια κατάσταση η οποία κυριολεκτικά, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί ευτελισμό της διαδικασίας μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Σήμερα κλείνει ένας σημαντικός κύκλος τιμής της κορυφαίας επετείου μας που επιβεβαιώνει ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τη νέα μεγάλη ιδέα μας για το πώς η Ελλάδα παρά τις δυσκολίες θα γίνει μια χώρα αγνώριστη, μια χώρα προηγμένη. Αυτό επεσήμανε ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, στην εκδήλωση παρουσίασης και απολογισμού του έργου της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Ο κύριος Τασούλας ευχαρίστησε και συνεχάρη την πρόεδρο, τα μέλη της Επιτροπής Ελλάδα 2021 και τους εθελοντές για όλο το πλέγμα των δραστηριοτήτων που έφεραν εις πέρας. Στην αίθουσα της Γερουσίας του Μεγάλου του Κοινοβουλίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για το πέρας των εργασιών και την παρουσίαση του απολογισμού του έργου της Επιτροπής Ελλάδα 2021 στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία για τον εορτασμό της επετείου συμπλήρωσης 200 ετών από την Παλιγενεσία. Το Νοέμβριο του 2019, εδώ σε αυτή την αίθουσα, ανακοινώθηκε με φιλοδοξία και ευθύνη και σεμνότητα ότι η Επιτροπή θα συνεργαστεί με την κοινωνία, θα συνεργαστεί με τις πνευματικές δυνάμεις του τόπου και θα τιμήσει όπως πρέπει αυτή τη μοναδική και περίπου βιολογικά εννοώ, όχι μαθηματικά, ανεπανάληπτη επέτειο των 200 ετών από την Εθνεγερσία. Η πανδημία η οποία χτύπησε όλο τον κόσμο, προφανώς χτύπησε και τη χώρα μας, αλλά το έργο της Επιτροπής δεν πτωήθηκε, υπήρξε προσαρμοστικό της. Η πρόεδρος και τα στελέχη της Επιτροπής κατάφεραν να έρθουν σε επαφή με την ελληνική κοινωνία, με την ελληνική περιφέρεια και να καταστρώσουν ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα εκδηλώσεων, όχι μόνο μνήμης, αλλά και προοπτικής, βασισμένης πάνω στα πανίσχερα θεμέλια του 1821. Ομιλία απίθυνε και η πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021, Γιάννα Αγγελοπούλου. Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης της Επιτροπής, είπαμε ότι επιδίωξή μας δεν είναι μόνο να τιμηθεί η ιστορία της νεότερης Ελλάδος και οι άνθρωποι που τη σημάδεψαν, αλλά η επέτειος να γίνει μια ευκαιρία να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα. Έτσι ορίσαμε το πλαίσιο στο οποίο κινηθήκαμε. Αυτή τη φορά είδαμε τον εθελοντισμό να έρχεται υπομορφήν προτάσεων, υπομορφήν δράσεων, υπομορφήν ιδεών από όλη την Ελλάδα. Το έργο μας στηρίχθηκε σε χορηγούς που προσέφεραν είτε χρήματα είτε υπηρεσίες, αλλά και σε χορηγούς δράσεων που ανέλαβαν και υλοποίησαν συγκεκριμένες προτάσεις της κοινωνίας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος της Βουλής στην ανάδειξη του θεμελιακού για την πορεία του έθνους μας ιστορικού αυτού γεγονότος. Πώς θα είναι η Ελλάδα το 2040? Αυτό επιχειρήθηκε να απαντηθεί εμπεριστατωμένα. Και επιπλέον, όλο αυτό το πλέγμα των δραστηριοτήτων, οφείλω να πω, έγινε χωρίς χρήμα των φορολογουμένων. Έγινε μέσω χορηγιών και μέσω του προγράμματος εκποίησης νομισμάτων αναμνηστικών. Υποστηρίχθηκε η αίσθηση ότι όχι απλώς θυμούμαστε, αλλά αυτή η θύμηση μας κάνει δυνατότερους
για να εξασφαλίσουμε την προοπτική μας. Το κλείσιμο αυτού του κύκλου επιβεβαιώνει ότι έχουμε μπροστά μας, για να τιμήσουμε έμπρακτα, επαναλαμβάνω, και διαρκώς αυτή την ανεκτίμητη επέτειο, να διαφυλάξουμε πλέον τη νέα μεγάλη ιδέα μας, να προστατεύσουμε τη νέα μεγάλη ιδέα μας για το πώς η Ελλάδα, παρά τις δυσκολίες, θα γίνει μια χώρα αγνώριστη, μια χώρα προηγμένη. Η κυρία Αγγελοπούλου αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στην παρακαταθήκη του έργου της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Υλοποιήσαμε πολύ σημαντικές δράσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα στην κατεύθυνση. Η συμβολική επέτειος των 200 ετών να ανοίξει και ένα παράθυρο στο μέλλον. Μόνος του δεν μπορεί κανένας. Μαζί μπορούμε τα πάντα. Αυτός ήταν και ο Μήτος Αριάδης που μας οδήγησε σε όλη τη διάρκεια των τριών σχεδόν ετών που λειτουργήσε η Επιτροπή, και αυτός ο μύτος ευχόμαστε να γίνει παράδειγμα για όλους μας στο μέλλον. Μετά το πέρας των ομιλιών, η πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021 επέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής έντυπο με τη σύνοψη των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή, ενώ ο κύριος Στασούλας πρόσφερε στην κυρία Αγγελοπούλου το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, όπου αναπαριστά τη σφραγίδα της πρώτης συγκρότησης του βουλευτικού το 1823. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερωνήμου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιος, μέλη της κυβέρνησης ο πρώην Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, εκπρόσωποι κομμάτων, βουλευτές, οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής και μέλος της Επιτροπής Ελλάδα 2021 Γιώργος Μιλωνάκης, ο Ειδικός Γραμματέας της Βασίλης Μπαγιώκος, μέλη της Επιτροπής καθώς και στελέχη του Κοινοβουλίου. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Αλεξία Κουλούρη, υπεύθυνη του τομέα ενημέρωσης του καναλιού της Βουλής. Επίσημη επίσκεψη πραγματοποίησε στη Βουλή αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γεωργίας Ελλάδος, η οποία συναντήθηκε με τον εκπρόσωπο της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Στέφανο Γκίκα. Θέματα άμυνας και συλλογικής ασφάλειας, με προεξάρχον το ζήτημα της ένταξης της Γεωργίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης με την ξένη αντιπροσωπεία, η οποία ολοκλήρωσε τον κύκλο των επαφών της στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του πρέσβη της Γεωργίας στην Αθήνα, David Dodua, και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Γεωργίας, Δημήτρη Κούβελα. Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής προφανώς αφορούν όλες τις χώρες. Τα ζητήματα άμυνας όμως, τόσο της Ελλάδας όσο και της Γεωργίας, είναι πάντα πολύ ψηλά στις ατζέντες των δύο χωρών. Η Γεωργία βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη γεωγραφική περιοχή και αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Εσείς βεβαίως έχετε το μεγάλο πρόβλημα της Αφχαζίας και της Νότιας Οσετίας, που ταλανίζει το λαό της Γεωργίας εδώ και δεκαετίες. Είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε κίνηση αναθεωρητισμού γίνεται κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Έχουμε εκφράσει παντιοτρόπως και με εμφατικό τρόπο στην περίπτωση της πρόσφατης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία την κάθετη αντίθεσή μας. Η ξένη αντιπροσωπεία ενημέρωσε τον Έλληνα εκπρόσωπο της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων για τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Γεωργία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχοντας ήδη ως οδυνηρό προηγούμενο την αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στις περιοχές της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι φίλη χώρα και ότι το ίδιο ισχύει για τους Έλληνες πολιτικούς. Έχουμε λοιπόν αξιόπιστους φίλους, οι οποίοι ξέρω ότι θα μας βοηθήσουν στην πορεία μας, στην προσπάθειά μας να γίνουμε μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας. Να γίνουμε επίσης μέλος της ομπρέλας ασφαλείας υπό την Βορειοατλαντική Συμμαχία. Η αντιπροσωπεία μας θέλει να στείλει το εξής μήνυμα. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών μας. Αυτό το οποίο, όπως είπα, εισπράξαμε αυτές τις δύο ημέρες είναι ότι τα αισθήματα είναι αμοιβαία και αυτό το εκτιμούμε βαθύτερα. Ξέρετε, δεν έχουμε
προχωρήσει καθόλου. Δεν έχουμε έρθει πιο κοντά στο ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι ήρθε επιτέλους η στιγμή να λάβουμε τολμηρές αποφάσεις. Να δώσουμε έναν σαφή χάρτη πορείας στη Γεωργία για του χρόνου, για 2 χρόνια, αλλά να ξέρουμε πότε θα γίνουμε μέλη του ΝΑΤΟ. Γνωρίζουμε ότι από το 2008 η πόρτα είναι ανοιχτή, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε μονίμως στον προθάλαμο. Η συμβατότητα υπάρχει με τις ενόπλες δυνάμεις, αλλά ότι ξέρετε, εν τέλει η απόφαση είναι πολιτική. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε όμοιροι μιας πολιτικής απόφασης για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν τελούμε υπό τη ρωσική απειλή. Απογοητευθήκαμε πραγματικά βαθιά που δεν πήραμε μια σαφή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά είναι σημαντικό, μάλλον έχει τη σημασία του να μας πει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχει την πόρτα ανοιχτή κατά κάποιο τρόπο, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Πραγματικά ευχαριστούμε. Όμως θέλω να πω στα κράτη-μέλη: καλή πολιτική απόφαση, αλλά χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Το καθεστώς της υποψηφίας χώρας. Από ελληνικής πλευράς, τονίστηκε η βούληση να υποστηριχθεί ένθερμα η Γεωργία στην προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και στην ένταξή της στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, με τον κύριο Στέφανο Γκίκα να αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας από τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας και να δεσμεύεται ότι θα μεταφέρει τις θέσεις της γεωργιανής αντιπροσωπείας στους Έλληνες υπουργούς εξωτερικών και εθνικής άμυνας. Εμείς στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι η Γεωργία είναι μέρος της Ευρώπης, είναι μέρος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, πρέπει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως με τις διαδικασίες που η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει. Είμαστε υπέρ της πολιτικής των ανοιχτών θυρών, πολλό δε μάλλον για μια φίλη χώρα όπως είναι η Γεωργία, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί πέρα όμως, ακριβώς επειδή έχετε ένα γείτονα ο οποίος έχει δείξει και η πρόσφατη και η παλαιότερη ιστορία ενώ τη Ρωσία ότι δεν είναι μια απλή περίπτωση με ενός κακού γείτονα, χρειάζεται προσοχή και σε κάθε περίπτωση για να μπορέσει η Ευρώπη και βεβαίως εσείς να επιλύσετε με ειρηνικό τρόπο τα σημαντικά προβλήματα στην Αφχαζία και στην Νότια Οσετία, δεν μπορεί παρά να είναι και η Ρωσία μέσα στο τραπέζι του διαλόγου. Είναι κρίσιμες οι στιγμές που βιώνουμε μετά τις 24 Φεβρουαρίου. Έχει αλλάξει σχεδόν όλη η αρχιτεκτονική ασφαλείας του πλανήτη. Θέλει πάρα πολύ προσεκτικές κινήσεις από όλα τα κράτη, αλλά βεβαίως πρέπει να είναι σε όλους ξεκάθαρο, και αυτή είναι και η δική μας θέση που είναι υποστηρικτική της δικής σας, ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτος σεβασμός του διεθνούς δικαίου, των διεθνών συνθήκων και άρα των συνόρων. Αυτά ήταν τα θέματα της κοινοβουλευτικής επικαιρότητας, όπως τα κατέγραψαν οι συνάδελφοι του καναλιού της Βουλής. Εμείς στο σημείο αυτό να σας αποχαιρετήσουμε, να παραδώσουμε τη σκυτάλη στη Βουλή και στην Ολομέλεια για τις επίκαιρες ερωτήσεις. Να έχετε όλοι ένα πολύ πολύ καλό μήνα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 9.